Περίπου 86.000 ευρώ πλήρωσαν οι χιόντες οδηγοί σε τροχαίες παραβάσεις για το μήνα Απρίλιο. Είναι ένα ποσό αυξημένο. Ένα ποσό εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Όχι, είναι 86.000 ευρώ. Είναι το σύνολο των προστέμων που εμείς επιβάλαμε. Από αυτά, αν εξοφληθούν εντός 10 ημέρων, εξοφλούνται κατά το ίμιση. Και είναι το μήνα Απρίλιο, ο μήνας του Πάσχα, που είναι, μπορεί να πω, γύρω στο 30% μείον σε σύγκριση με τους άλλους μήνες. Λόγω των ημερών του Πάσχα δεν βγαίναμε κάπου ένα δεκαήμερο να βεβαιώνουμε παραβάσεις, βεβαιώνουμε μόνο τις επικίνδυνες παραβάσεις. Οπότε αυτό είναι σχετικά πολύ μειωμένο σε σύγκριση με τους άλλους μήνες. Δηλαδή σε κάποιον μήνα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, το ποσό αυτό ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ. Κατά πολύ, κατά πολύ. Έχουμε τα στοιχεία, αν θέλετε μπορούμε να σας τα στη διάθεσή σας. Πού αποδίδετε εσείς αυτό το μεγάλο αριθμό παραβάσεων? Κοιτάξτε, να μην κρυβόμαστε, να έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμόρφωση. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμόρφωση. Στους οδηγούς δικύκλουν, ειδικά έξω από την πόλη, πιστεύω ότι το 80-90% των δικυκλιστών φοράνε κράνος. Ζώνη, που να πούμε όλοι. Και να μην φοράνε μερικοί, όταν εμείς κάνουμε τον τροχονομικό έλεγχο, θα αναβεσβήσουν τα φώτα, θα τη φορέσουν. Εμείς θέλουμε τη φοράνε, θέλουμε να βεβαιώνουμε παραβάσεις. Έχουμε όμως μια μεγάλη μερίδα για τους οποίους δεν υπάρχει συμμόρφωση. Μην σας φαίνονται σε σύνολο τα πρόστιμα αυτά τόσο μεγάλα, γιατί αν βάλουμε, ας πούμε, ότι 10 κράνη παραβάσεις για κράνος είναι το συνολικό πρόστιμο 3.500 ευρώ. Κατ' παραβάσει για κράνο του μήνα είναι 35.000 ευρώ αμέσως για το κράνο. Αν δεν σα φαίνονται εξωφρενικά, εμείς δεν θέλουμε να βεβαιώνουμε αρκεί να υπάρχει συμμόρφωση από τον κόσμο. Μετά, αν συνυπολογίσουμε και τι λοιπέ παραβάσει, παράνομε σταθμεύσει, ανασφάλιστα, κταίω, οτιδήποτε άλλε παραβάσει, φορτίο κλπ. Το συνολικό ποσό είναι κατά πολύ πάνω από 100.000. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι με την ίδια ένταση και το καλοκαίρι? Οι έλεγχοι θα συνεχίζονται με την ίδια ένταση, θα αυστηροποιούνται ανάλογα με ειδικές κατηγορίες που θα διαπιστώνουμε. Παράδειγμα, τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε το πρόβλημα των δικύκλων που ομοδοποιούνται σε ορισμένες γειτονιές που προκαλούν ενοχλητικούς θορύβους κλπ. Θα έχουμε μια αυστηροποίηση σε αυτόν τον τομέα. Ανάλογα με τα προβλήματα και έτσι θα βαδίζουμε. Και όλα αυτά, γιατί είναι, όλα αυτά είναι να μειώσουμε το τροχαίο ατύχημα και να κάνουμε τη ζωή μας πιο ανθρώπινη.